το λιμάνι του Πειραιά έδεσε το βράδυ της Πέμπτης το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο επιβαίνουν 119 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Με τους υγιείς επιβάτες, όπως περιέγραψε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, να αποβιβάζονται προκειμένου να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Οι υγιείς θα μεταφερθούν σε ξενοδοχείο. Οπότε με την καραντίνα η οποία θα τους επιβληθεί των 14 ημερών, μετά θα μπορούν να επαναπατριστούν πίσω στις πατρίδες. Είναι αυξημένης δυσκολίας η επιχείρηση αυτή ή όχι? Κοιτάξτε, είναι μια επιχείρηση η οποία θα συνεργαστούμε προφανώς και με τον ΕΟΔΙ αλλά και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα τηρηθούν όλοι οι όροι δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας βέβαια και τη δημόσια υγεία κυρίως των χρηστών του λιμανιού. Όλοι θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία, θα παραμείνουν σε αυστηρή καραντίνα για 14 ημέρες και η διαδικασία της εκένωσης, αν δεν προλάβουμε σήμερα να την ολοκληρώσουμε γιατί έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, θα ολοκληρωθεί αύριο το μεσημέρι. Στο πλοίο το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Τουρκία επέβαιναν συνολικά 383 άτομα, στα οποία πραγματοποιήθηκε ιατρικός έλεγχος και σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ 119 ήταν θετικά, 259 αρνητικά, ενώ σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε πανέλεγχος. Συνολικά από τους θετικούς, από τους 119 η μεγάλη ομάδα είναι 65 Τούρκοι υπήκοοι, είναι 16 Ουκρανοί, είναι 17 Ινδονήσιοι, είναι 5 Έλληνες, 6 Ουσμπεκιστανοί, 2 Μολδαβοί, 2 Κουβανοί, 1 Βούλγαρος, 2 υπήκοοι Ηνωμένων Πολιτειών, 1 από το Κυργιστάν και 1 από τη Λευκορωσία. Αυτοί είναι οι θετικοί που θα παραμείνουν στο πλοίο για τις επόμενες 14 ημέρες. Υπήρχε δυνατότητα από την πλευρά της Ελλάδος να μην επιτρέψει την προσέγγιση του πλοίου ακόμα και αρόδου, δηλαδή έξω από το λιμάνι του Πειραιά? Καταρχήν είχαμε δώσει άδεια αρόδου, αγκυροβολίου, για το συγκεκριμένο πλοίο. Υπήρχαν και υπάρχουν οι συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι. Τώρα όμως συντρέχουν άλλοι λόγοι, λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Και γι' αυτό προστρέξαμε και δώσαμε την δυνατότητα στο πλοίο να ελιμενιστεί στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί και πέρα βεβαίως να εξελιχθεί η όλη επιχείρηση που έχει αναλάβει ο ΕΟΔΙ. Αναφερόμενος στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας της Νότιας Κρήτης που βλέπει το ένα μετά το άλλο τα κρουαζιερόπλοια να πλέουν στα ανοιχτά, ο Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως η χώρα μας έχει ήδη από τις 15 Μαρτίου υιοθετήσει περιοριστικούς όρους με βάση τους οποίους κανένα πλοίο δεν μπορεί να προσθέσει στα λιμάνια. Προκλήθηκε αναστάτωση στην κοινωνία της Μεσαράς με φόντο 2 ιταλικά κρουαζιερόπλοια στα ανοιχτά. Κοιτάξτε, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι. Άρα τα συγκεκριμένα κρουαζιερόπλοια και κανένα κρουαζιερόπλοιο δεν μπορεί να προσθέσει σε ελληνικά λιμάνια. Νομίζω αυτό είναι απολύτως σαφές και απολύτως ξεκάθαρο, άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγος ανησυχίας.